Όλοι μαζί, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και ευθέτη σκήνωσε ημί και καθάρισον ημάς από πάση κινήτως και σώσον ευθέτας φυτάς ημών. Χριστός Ανέστη, εκνεύτων, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετοιμήμασι ζωή χαρισάμενος. Να κάτσουμε. Από τότε που ήρθε ο Χριστός, κυρίως, αλλά και πριν από τον ερχομό του Χριστού, πριν τη γέννησή του, η γη έσταζε αίμα. Και μην ξεχνάμε ότι το περισσότερο αίμα που έχει ποτίσει τη γη είναι αίμα αθώων. Αίμα αθώων. Σίγουρα ας συγκεντρώσουμε όλα τα αίματα των αθώων που χύθηκαν στη γη άδικα, δεν έπρεπε να χυθούν δηλαδή, και χύθηκαν και χύνονται ακόμη και θα χύνονται αν τα συγκεντρώσουμε και τα βάλουμε σε μία ζυγαριά από τη μια πλευρά και από την άλλη βάλουμε ούτε ένα μόριο, ούτε ένα μόριο από το αίμα του Χριστού, δεν θα μπορέσει να με κανένα τρόπο να φτάσει τη βαρύτητα και την αξία του αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αίμα αθώου αναμαρτήτου πέρα για πέρα. Το ερώτημα είναι, ένα ερώτημα που βέβαια δεν είναι δικό μας ερώτημα μόνο, αλλά από τότε που χύθηκε το πρώτο αίμα, η απορία που θα πούμε ήταν απορία ίδια και τότε. Γιατί να χύνεται τόσο αίμα άδικα? Μήπως θέλετε να δώσετε καμία απάντηση? Θέλει κανείς να δώσει, έχει το λόγο, αλλά ένας μπορεί να δώσει απάντηση. Γιατί χύνεται αίμα αθώων, παραδείγματος χάρη. Με περιμένω να απαντήσετε. Λόγω συμφερόντων και εξουσιών. Λέει ο Ιωσήφ το συμφέρον και από την άλλη πλευρά λέγει η εξουσία δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις, τις αιματηρές καταστάσεις.
λογικό είναι το επιχείρημα, αλλά δεν είναι κυρίως αυτή η απάντηση. Το αίμα του Άβελ που το σκότωσε ο Κάιν, λέγει η γραφή ότι τον παρεκκίνησε τον Κάιν, τον έσπρωξε ο φθόνος, η ζήλια του. Η ζήλια που λέει γιατί αυτός να είναι καλύτερος από μένα. Η ζήλια που έχει σαν βάση τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Την υπερηφάνεια, λέει ο Γέρο Παΐσιος, ότι η υπερηφάνεια είναι το πρακτορείο από που περνάνε όλα τα ανθρώπινα κακά στην ψυχή μέσα. Πρακτορείο. Το λέμε πρακτορείο ειδήσεων, περνάνε όλες οι ειδήσεις. Από την υπερηφάνεια περνάνε όλα τα κακά που έχουν. Έμα, αδελφός από εκεί, χύνουν οι εξουσίες, γιατί θέλουν να απλωθούν, λέει, παραπέρα από εκεί που είναι τοποθετημένοι τα συμφέροντά τους, θα απλώσουν και παραπέρα, έτσι είπε ο αδελφός. Αυτό θα γίνεται, γινόταν και θα γίνεται στο πρόσωπο του Κυρίου μας που έχησε και ο Κύριος το αίμα. Αίμα που δεν θα βρεθεί σαν εκείνο το αίμα του Κυρίου άλλο ποτέ επάνω στη γη. Δεν θα βρεθεί. Έχισε το αίμα του. Άμα διαβάσουμε την Αγία Γραφή, από την ώρα που ο Κύριος έκανε το πρώτο βήμα και μπήκε στη συναγωγή να κηρύξει, από την ώρα αυτή και πιο πριν ακόμα, ας πάμε εκεί πρώτα, αμέσως πέσανε τα μάτια των γραμματέων και φαρισαίων επάνω στον Κύριο φθονερά, γεμάτα φθόνο. Πώς ξέρει και μιλάει τόσο ωραία, αφού γράμματα δεν έμαθε. Ακόμη το κοιτάνε καλά καλά, μήπως μέσα στη συναγωγή εκεί που μαζευόντουσαν κάνει κανένα θαύμα και επηρεάσει το λαό, αυτούς που ήσαν μέσα. Και το κοιτάνε καλά καλά ακόμη με γεμάτο φθόνο μάτι, γεμάτο ζήλια φθόνο. Άραγε θα το κάνει σήμερα που είναι Σάββατο για να βρουν αφορμή να το κατηγορήσουν ότι παραβιάζει τον νόμο του Μωυσέως που έλεγε το Σάββατο τα χέρια θα είναι πλημμένα και καθαρά και θα κάνεις σπιτάκι σου, θα μελετάς τον νόμο και θα προσεύχεσαι και θα πηγαίνεις στη συναγωγή και θα κάνεις μόνο καλά έργα.
Σήμερα διάβαζα. Ναι, αλλά τους έτρωγε και την εξουσία όμως. Σήμερα διάβαζα. Σήμερα θα δούμε τι γίνεται. Σήμερα διάβαζα ότι έναν που είχε ξερό το χέρι του, ξερό το χέρι του, ακούνητο, την ώρα που ο Κύριος ήθελε να τον κάνει καλά και τον έκανε καλά βέβαια, τον κοιτούσαν με γεμάτο φθόνο και γυρίζει και τους λέει, τι είναι καλά να κάνουμε το Σάββατο, να κακοποιήσουμε άνθρωπο ή να σώσουμε άνθρωπο. Ψυχή σώσε ή αποκτήνε. Να σώσουμε ζωή ή να την αφαιρέσουμε τη ζωή. Την ημέρα του Σαββάτου. Το έκλεισαν. Έλα εδώ, σήκω στο χέρι σου. Την ημέρα του Σαββάτου. Θέλω εδώ να προσέξουμε ένα πράγμα. Ο νόμος που έχουμε, της Παλαιάς Διαθήκης κυρίως, ήταν κάτι τυπικό και ουσιαστικό. Όταν εφαρμόζεις την Αγία Γραφή, κάνεις έργο ουσίας. Έργο ουσίας. Τότε μπαίνεις, όταν εφαρμόζεις τη Γραφή, στη Βασιλεία του Θεού. Μπαίνεις στη Βασιλεία του Θεού, που άλλος δεν καταλαβαίνει. Επαναλαμβάνω, ο νόμος με τον τύπο που σου προσφέρει, όταν εφαρμόζεται, σου μεταφέρει τη Βασιλεία του Θεού μέσα. Όταν είναι τύπος, τύπος, παραδείγματος χάρη, ο 6 μέρες μας έχει δώσει ο Θεός να εργαζόμαστε, την 7η να την αφαιρώνουμε στον Κύριο, λέει. Οι Εβραίοι με ένα εντελώς τυπικό πνεύμα λέγανε απαγορεύεται, δική τους εξήγηση, δική τους ερμηνεία, την ημέρα του Σαββάτου να κάνουμε οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Μα καλό και καλό. Εφόσον το καλό αυτό σκέπαζε την πονηρία ή ξεσκέπαζε την πονηρία των κακών ανθρώπων. Ξεσκέπαζε την πονηρία των κακών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, η αιτία της κακοδαιμονίας, της δυστυχίας που βασιλεύει στον κόσμο είναι το κακό που εσωτερικά τρώει τον άνθρωπο, που το αφήνει και δεν νοιάζεται να το ξεριζώσει από την ψυχή του. Και επαναλαμβάνω, μας το τονίζει στην Παλαιά Διαθήκη ευθύς αμέσως. Και θα πάω και στην Ιαλού. Ο φθόνος, η ζήλια δηλαδή, σημαίνει φόνος, γιατί αμέσως μετά ο φόνος είναι. Ερχόμαστε πάνω στο ίδιο θέμα. Έρχεται ο Χριστός, γεννιέται και ακούγεται αυτός που γεννήθηκε θα είναι βασιλιάς. Και ο φθόνος
υποκινεί τον Ηρώδη και σκοτώνει 14.000 παιδιά. Χύνεται βρεφικό εντελώς αθώο αίμα. Αγενικό. Βρεφικό εντελώς αθώο αίμα. Εδώ τη θέση τα 14.000 βρέφη πήραν τη θέση του Χριστού. Γιατί το Χριστό ζητούσε ο Ηρώδης. Και ανάμεσα σε αυτά ήταν σίγουρος θα βρει και τον Χριστό. Η ιστορία αυτό το φωνάζει. Σκότωσαν 14.000 βρέφη. Δεν είναι το Ευαγγέλιο μόνο. Υπάρχουν και ιστορικοί που καταγράφουν σαν κάμερα τα γεγονότα. Ώστε να πούμε, ξέρεις, λέει ψέματα το Ευαγγέλιο. Αλλά η ιστορία μας φωνάζει, όχι, είναι αλήθεια, σκότωσε 14.000 βρέφη. Είναι αλήθεια ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Γιατί έχουμε 2012 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Και κανένας άλλο. Γιατί να μην εμπόδιζε ο Χριστός αυτή τη φωνοκτονία 14.000 βρεφών. Ανεφωνεύοντο μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι αμέσως θα έλεγαν άνθρωποι τελειωμένοι στο κακό, καλά τους έκανα. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι ο Θεός που έστειλε το Γιο Του, την αξία του αίματος των βρεφών την έθεσε σε τόσο μεγάλο ύψος ώστε να τη δεχθεί αντί του Υιού Του, αντί να χυθεί το αίμα του Υιού Του που ήταν βρέφος. Προσέξτε να καταλάβετε τι λέω. Τόση αξία έδωσε στο αίμα εκείνο που χύθηκε και τόση αξία στις ψυχούλες των βρεφών που ζέθηκε στη βασιλεία του, ώστε πήρα τη θέση του αίματος του Υιού Του. Και ο Υιός Του βέβαια, ο μονάκριβος, ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, δεν γλίτωσε από το αίμα να το χύσει, το έξι τώρα που έπρεπε. Πριν από τον Χριστό, μία σειρά από δικαίους άνδρες και προφήτες έχησαν το αίμα του, το αίμα τους. Από τα εβραϊκά χέρια, από τα εβραϊκά χέρια, η σειρά των προφητών ολόκληρη. Όλοι επειδή έλεγχαν το κακό, την αδικία, την πορνεία και γενικά όλα τα κακά που βασίλευαν τότε στον κόσμο, αν είχαμε και τώρα το ίδιο δεν θα κάνανε, γιατί αλλάζουν τα πρόσωπα, το κακό παραμένει. Και μάλιστα αν θα κάνουμε μια σύγκριση, είναι το ίδιο κακό γίνεται αλλά με κατά πολύ χειρότερο και πιο ζωντανό τρόπο. Το κακό που γίνεται είναι σε έξαρση και γίνεται μπροστά στα μάτια μας, γιατί μας το φέρνει η τηλεόραση στο σπίτι. Μπροστά στα μάτια μας. Και εμείς έχουμε πετσωθεί, έχει γίνει το δέρμα μας παχύ και σαν να μην συμβαίνει τίποτα αντικρίζουμε τα θεάματα τα εγκληματικά. Διαφέρει, μπορεί να γινότανε, αλλά μεμονωμένα ή περισσότερα εγκλήματα χωρίς να έχει αυτή τη σημερινή αναισθησία.
το «Ωχ, βρε αδερφέ, εντάξει, έγινε έξω από το σπίτι μου, δεν με νοιάζει». Ποιος ξέρει τι ήταν κι αυτός. Δεν είναι αυτή αντιμετώπιση του Θεός. Επαναλαμβάνω, χύθηκαν αίματα προφητών, χύθηκαν αίματα δικαίων, χύθηκαν αίματα αθώων και μετά την έλευση των ερχομών του Κυρίου, εδώ έχω να κάνω μία, όχι εγώ, ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένα ερώτημα, μία παρατήρηση, σχόλια, ό,τι θέλετε. Αυτοί που δεχόντουσαν το φωνικό μαχαίρι, που πηγαίνανε για να σκοτωθούν, πηγαίνανε με προθυμία. Ζητούσανε το μαχαίρι να πέσει επάνω τους. Διψάγανε για θάνατο. Βρε άνθρωπε, εδώ γελιόμαστε και περνάμε τόσο ωραία. Και εσύ ζητάς να χύσεις το αίμα σου και να πεθάνεις. Και το θέμα δεν ήταν ότι το έχυναν μία φορά και τελείωνε το πράγμα και περνούσε η ώρα του πόνου, αλλά επιζητούσαν να είναι, να μην κρατήσει μια στιγμή αυτή που τον οδηγήσει στο θάνατο, αλλά να είναι ισόβια η κατάσταση του πόνου και ισόβια το μαχαίρι στο λαιμό. Ισόβια το μαχαίρι στο λαιμό. Και ισόβια στη φυλακή. Με μεγάλη προθυμία. Με πολύ μεγάλη προθυμία. Γιατί χύνεις το αίμα σου, ξυπόλυτε. Γιατί γίνεις το αίμα σου εσύ που είσαι γυμνός. Γιατί γίνεις το αίμα σου εσύ που είσαι πεινασμένος. Γιατί γίνεις το αίμα σου εσύ που είσαι αδικημένος και όχι μόνο το χύνεις, αλλά έχεις την επιθυμία να το χύσεις. Οι άλλοι που ήσαν έτοιμοι να βάλουν το χέρι να σκοτώσουν, είχαν που και που απέναντί τους κάποιον που τους έλεγε «Μην απλώνεις το χέρι σου, πρόσεχε, μήπως αυτό που πας να κάνεις, σκοτώνοντας αυτόν, αυτή τη σειρά όλων των ανθρώπων που χύσανε το αίμα τους, μήπως σκοτώνοντας όλους αυτούς και χύνοντας το αίμα τους, χύνεις από τη μια μεριά αίμα αθώο και δεύτερον πολεμάς το Θεό». Δεύτερον πολεμάς το Θεό. Θέλω εδώ να σταθώ σε ένα πράγμα. Όταν συνηθίσει το χέρι σου μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα να κλέβει, λες ότι κάνεις καλό έργο. Όταν συνηθίσει το χέρι σου να σκοτώνει, λες και άργησα να κάνω αυτό που έκανα και καλά έκανα. Μήπως έκανα καλά και αφαίρεσα τη ζωή εκείνου που ίσως έκανε κακό στην κοινωνία μετά και τον αφαίρεσα από τη μέση. Σκέφτεσαι ένα, δύο, πέντε, δέκα, ένα σωρό αιτιολογίες και ακόμα να φτάσεις σε ένα σημείο και να πεις «Εγώ είμαι αυτός και καμαρώνω που το έκανα και καμαρώνω που το έκανα». Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό το πράγμα τώρα.
κάποιον μεγάλο πολιτικό, μικρό στην ουσία, πολύ μεγάλο πολιτικό, που είχε αναλάβει τα ενία του μεγάλου μεγαλύτερου μέρους της γης. Έκανε, ξεκινούσε πόλεμο για να χύσει αίμα, αίματα αθών, είπε αδερφός για συμφέροντα, εκεί πάει τώρα αυτό που λέω, και πριν κάνει τον πόλεμο έλεγε από την τηλεόραση, κάντε προσευχή. Το θυμόσαστε? Πού φτάνει το μυαλό του ανθρώπου να θέλει να ρίξει στο βούρκο τα ιερά και τα οσία εν ονόματι των συμφερόντων, εν ονόματι του πολέμου που χύνεται αίμα αθώων. Χύνεται αίμα αθώων. Ξέρετε την Αγία Γραφή? Όποιος έχει μάτια, ανοίγει την Αγία Γραφή και λέει, α, το λέει αυτό. Για αυτόν που λέει, που σκοτώνει και λέει, καλά κάνω, εγώ είμαι αυτός. Λέει, όταν φτάσει ο ασεβής, δηλαδή ο άδικος, ο αμαρτωλός, ο της κατάρτος άνθρωπος και κάνει πάρα πολλά κακά, φτάνει λέει σε ένα βάθος μεγάλο από κακά που έχει κάνει, τότε όταν φτάσει σε βάθος κακών, υψώνει και το αναστημά του. Εγώ είμαι αυτός που κυβερνάω τον κόσμο. Και βέβαια έχει και γύρω του αυτούς που φωνάζουν ο πλανητάρχης. Τους πληρωμένους. Πάντη. Ναι, αδερφέ, μιλάμε για αίματα αθώων, μιλάμε. Μιλάμε, χύνεται αίμα αθώων. Και πρόσθεσα ακόμη ότι πλήθη εκατομμύρια από τότε που έγινε ο κόσμος, ειδικά από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός και μετά, πλήθη εκατομμύρια ανθρώπων διψασμένων για θάνατο, έδωσαν τη ζωή τους και έχισαν το αίμα τους στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί τόση δίψα για να χύσουν το αίμα τους στο όνομα του Ιησού Χριστού? Γιατί τόση δίψα? Θέτω το ερώτημα, θέλω να το σκεφτούμε όλοι μας, όλοι μας. Γιατί αυτό το κτίριο που είναι χτισμένο εδώ και μπαίνουμε εδώ μέσα, αν το αίμα αυτό δεν θα είχε χυθεί, δεν θα υπήρχε. Και όχι μόνο αυτό το κτίριο, και κάθε κτίριο που στεγάζονται και συνάζονται πιστοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δεν θα υπήρχε. Είναι στηριγμένο στο αίμα αυτό των Αποστόλων, των Αγίων, των Μαρτύρων, των Προφητών, που πήγαινε, επαναλαμβάνω, διψασμένοι για να χύσουν το αίμα τους. Είχαν, λέει, καρδιά που έκαιγε από αγάπη Χριστού. Έκαιγε η καρδιά από αγάπη Χριστού. Είχαν μέσα στο νου τους φρόνημα σκεφτικό, να το πούμε έτσι αλλιώς, γεμάτο δύναμη και παλμό, να ακουστεί το όνομα του Ιησού Χριστού και ας σαπιστεί ο άνθρωπος στο ξύλο και στη φυλακή, ας σαπιστεί στο ξύλο και στη φυλακή, ελάτε εδώ, μαγκώνουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, σου δημόσιο δικαστήριο,
προσέξτε, μην ξανακηρύξετε. Γιατί δεν θα ζήσετε. Τους απείλησαν. Βεβαίως αυτοί είπαν, εμείς θα κηρύξουμε το όνομά του, θα το κηρύξουμε στα πέρα της Οικουμένης. Στα πέρα της Οικουμένης. Και εσείς σκοτώστε μας, γιατί εμείς θα κηρύξουμε. Απειλή απειλησόμεθα αυτούς, θα τους απειλήσουμε, είπαν οι δικαστές τους. Και αυτοί λέει, όταν τους άφησαν, μόλις κάνουν το πρώτο βήμα για να κάνουν προς τα έξω, επορεύοντο χαίροντες. Εμείς ξέρουμε ένα πράγμα. Ο κόσμος δηλαδή ξέρει ένα πράγμα. Έχεις κοσμική γιορτή, έχεις γάμο κοσμικό, έχεις γλέντι, έχεις χαρά. Οι Απόστολοι και οι Άγιοι όχι απλώς είχαν χαρά και γλέντι, που δεν περιγράφεται με κανένα ανθρώπινο μυαλό, όταν συνελαμβάνονται και φυλακίζονται και εδέρονται, αλλά ένα απερίγραπτο πανηγύρι. Ένα απερίγραπτο πανηγύρι. Έβλεπαν και περπατούσαν πάνω στη γη, αλλά περιφρονούσαν την ύλη ως αξία. Έδιναν αξία σε αυτό που βασίλευε μέσα τους και λέγεται ψυχή. Χήνο έχησαν το αίμα τους μέσα στη χαρά που πέθαναν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Στη χαρά. Βάδιζανε στο θάνατο χαρούμενοι. Ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, έχετε δει ποτέ εσείς πεθαμένο μετά από μαρτύριο, πεθαμένο, και μετά στο όνομα του πεθαμένου εκείνου, του σκοτωμένου, να ξεσηκωθούν στρατιές ανθρώπων που να έχουν όρεξη και επιθυμία και παλμό ψυχής και να λένε, στο όνομα εκείνου εμείς βαδίζουμε στο θάνατο που λέγεται ζωή. Ενός μόνο στον κόσμο, ενός μόνο στον κόσμο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Κύριος που σταυρώθηκε, απέθανε και τάφη, δεν παρέμεινε στον τάφο. Όλες οι στρατιές των μαρτύρων που έχησαν το αίμα τους, όλες οι στρατιές των μαρτύρων που έχησαν το αίμα τους, το έχειναν γιατί ζούσαν την Ανάσταση. Ζούσαν την Ανάσταση από τη ζωή, τούτη που περνάμε. Ζούσαν την Ανάσταση. Λέμε αυτή τη λέξη Χριστός Ανέστη, θα μεταφερθώ σε μια άλλη εποχή, τότε που η δικιά μας εδώ η πατρίδα ήταν κάτω από, από την πότα την τουρκική, σκλαβωμένη. Τότε που ορκιστήκανε οι πατέρες μας για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και αγωνιστήκανε, τέτοια ακριβώς περίοδο όπως περνάμε εμείς τώρα μετά το Πάσχα, όλοι ζούσαν την Ανάσταση του Χριστού, αλλά δίπλα έβαζαν στην Ανάσταση του Κυρίου και την Ανάσταση της Ελλάδας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη Κύριος και Ελλάς Ανέστη. Ζούσανε και έναν κόσμο τέτοιο. Γι' αυτό και αυτοί πήραν τη σειρά των μαρτύρων
τη σειρά των μαρτύρων. Σίγουρα δεν θυσιάζεσαι για αυτό που δεν υπάρχει, για αυτό που έχει σβήσει, για αυτό που δεν άφησε όνομα. Θυσιάζεσαι για αυτό που είναι αιώνιο. Τι είναι? Αιώνιο. Αιώνιο. Δεν είναι δυνατόν για έναν άνθρωπο που πέρασε και χάθηκε και μάλιστα με το χειρότερο τρόπο έζησε στη ζωή αυτή, να πάω να θυσιάσω τη ζωή μου αυτό. Όχι. Το αίμα του Χριστού, το αίμα των μαρτύρων, το αίμα των Αποστόλων φωνάζει, το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Να ποιος το λέει. Το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, εκεί, ή το πρώτο ή το δεύτερο της Αγίας Γραφής, λέει «Α, Κάιν, Κάιν». Κάιν είναι όλοι εκείνοι οι εγκληματίες που σκοτώνουν αθώους. Όλοι εκείνοι οι εγκληματίες που σκοτώνουν αθώους. Φωνάζει η Γραφή λοιπόν σε αυτούς. Κάιν, Κάιν, πού είναι το αίμα του αδερφού σου? Και ο Κύριος απαντάει, το αίμα Άβελ, το αίμα που χωριχήσει όλοι οι Άβελ της γης, όλοι οι αθώοι της γης, το αίμα που χωριχήσει όλοι οι αθώοι της γης, επαναλαμβάνω, το αίμα που έχουν χύσει όλοι οι αθώοι της γης και θα χύνεται, λέει Κύριος Σαββαώθ, βοά πρόσμε, φωνάζει σε μένα, ναι. Και από εκεί και πέρα, τη δική σου εκδίκηση αθώε θα την πάρω εγώ, λέει ο Κύριος. Μη στεναχωριέσαι, εγώ θα πάρω την εκδίκησή σου. Το αίμα του αθώου. Το αίμα του Άβελ, του κάθε Άβελ που ζητάει να πληρωθεί ο φωνιάς, παίρνει την απάντηση ότι εγώ θα πληρώσω. Και μια και είπε ο αδελφός προηγουμένως, ότι μελετάει τον Ισαΐα, ο προφήτης Ισαΐας που περιγράφει τέτοια γεγονότα μέσα, λέει το εξής, ότι εκεί συνοψίζεται όλη η προφητεία του. Γι' αυτό μιλάει και για τον ερχομό του Μεσσία, ότι θα έρθει ο Μεσσίας 800 χρόνια 30 πριν, και λέει σε ένα σημείο ο προφητής Ισαΐας ότι έρχεται και εξακολουθεί να έρχεται και θα είναι σαν μια στιγμή η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη. Έρχεται η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη. Και τι λέει μετά? Ουέ, αλίμονο σε εκείνους που έκαναν το κακό. Αλίμονο σε εκείνους που έκαναν το κακό. Ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος ψαλμός του προφήτη Δαβίδ. Λέγει, ξεκινώντας, οι νατοί εφρίαξαν έδνη, γιατί λυσάξανε, κυριολεκτικά λυσάξανε. Λαοί άθεοι, λαοί ιδωλατρικοί, γιατί λυσάξανε, και λαοί εμελέτησαν κενά. Και οι λαοί που κατοικούν στη γη, μέσα εδώ στο μυαλό τους μελετούν κενά με έψιλον, δηλαδή ανόητα πράγματα, τρελά πράγματα. Γιατί?
και μάλιστα ανάμεσα στα στρελά εκείνα που σκέπτονται οι λαοί, και εδώ υπάρχει, μιλάει ο Δαβίδ και για τους συμπατριώτες του που στάφησαν τον Κύριο, λέει διαρρήξομεν, λέει διαρρήξομεν των δεσμών αυτών, θα το εξηγήσω, είναι προφητεία αυτή, λέει πιο απλά, θα σπάσουμε, διαρρήξω, θα σπάσω το δέσιμο, το δεσμό αυτών, Πατρός, Υιός και Αγίου Πνεύματος, και απορρίψω με ένα φημόν των ζυγών αυτών και θα πετάξουμε μακριά από μας το ζυγό που έχει επιβάλει στην πλάτη μας ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ξέρω. Τι λέει ο Κύριος? Ο γάρ ζυγός μου Χριστός, ότι εγώ σας βάζω πάντοτε να κάνετε καλό έργο και το φορτίο που σας δίνω είναι ελαφρύ. Εδώ ο Δαβίδ φωνάζει και λέει εμείς που κυβερνάμε τη γη θα σπάσουμε τα δεσμά από το Θεό, θα γκρεμίσουμε ό,τι έχει στήσει ο Θεός, και παρακάτω παρακάτω μιλάει για τον Μεσσία που θα τον σταυρώσουν προφητικά και θα χυθεί το αίμα του. Μιλάμε για 1000 χρόνια πριν και σήμερα αυτός ο απόϊχος, αυτή η φωνή εκείνων που διανοούνται, που σκέφτονται κενά, άδεια, κούφια, εκείνων που είναι μανιασμένοι, αυτούς είναι οι να τι εφρίαξαν, γιατί είστε μανιασμένοι. Διαθυμηθείτε το. Κάτω από το σταυρό φώναζαν «Ουά, σύ ο καταλύων των ναών και τεσσύν ημέρες υποδομών, κατάβα κάτω, σώσε τον εαυτό σου και μετά, εμάς». Αυτή την εικόνα λέει αυτός ο ψαλμός. Την περιγράφει. Το αίμα του αθώου με κεφαλαία γράμματα σύνθηκε. Αλλά δεν σταμάτησε εδώ. Και εις τα πέρα της Οικουμένης διαδόθηκε το όνομα αυτού. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει ημάς ή καθαρίζει ημάς από κάθε αμαρτίας. Μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είσαι Ιούδας, θα το πάρεις το αίμα του Κυρίου όπως το πήρε ο Ιούδας στο μυστικό δείπνο και θα πάρεις το προδώσεις. Είσαι ένας από τους υπόλοιπους, θα το ενστερνιστείς το αίμα του Κυρίου, θα το σεβαστείς, θα το αγαπήσεις. Στην αγάπη σου Χριστέ θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Στην αγάπη σου Χριστέ θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Λέει ο γέρο Παΐσιος. Θέλεις να δεις τον Χριστό. Γιατί διαμαρτύρεσαι ότι δεν τον βλέπεις. Θέλεις να καταλάβεις να μπαίνει αυτός που θυσιάσκει στο Γολγοθά μέσα σου. Γιατί σου φαίνεται παράξενο κάθε χρόνο που ακούς για τη σταύρωσή του, για τα πάθη του, για την ανάστασή του και καταντάς να το βλέπεις σαν έθιμο και όχι σαν έργο ουσίας, σαν μια πραγματικότητα. Θέλεις να το καταλάβεις αυτό? Θα σου υποδείξω εγώ τι θα κάνεις. Πες ότι γεννήθηκες, πες ότι γεννήθηκες, παράδειγμα, από γονείς που σου άφησαν τη χειρότερη κληρονομικότητα που μπορεί να πάρει άνθρωπος στον κόσμο. Τη χειρότερη κληρονομικότητα.
πες ότι μετά τη γέννησή σου παραδόθηκε σε οι γονείς σου φρόντισαν με βάση την κληρονομικότητα που πήρες να σε κάνουν ακόμα χειρότερο. Ακόμη ότι φεύγοντας οι γονείς από τον κόσμο σε παρέλαβαν άλλοι και σε εξεπαίδευσαν ακόμη χειρότερα. Δεν υπάρχει δικαιολογία να πεις ότι δεν μπορώ, εφόσον περάσει ο λογισμός από το μυαλό σου, να πράξω το καλό. Όσο βάρος κακίας κι αν σου βάλει στην πλάτη, μπορείς να το πετάξεις. Μπορείς να το πετάξεις, λέει ο Γιώργος Παΐσιος. Και να φέρει ένα παράδειγμα ενός ληστή, που ο ληστής αυτός είναι ο μεγαλύτερος Άγιος Εκκλησίας μας. Ο ληστής, ο Άγιος Μωυσής, ο Αιθίωπας, ήταν μαύρος. Και έγινε ο μεγαλύτερος Άγιος Εκκλησίας. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε ο ληστής. Δεν έχουμε πάρει αυτή την αγωγή. Γεννηθήκαμε από γονείς χριστιανούς. Και βαπτιστήκαμε κιόλας. Έλα να σου δείξω εγώ έναν τρόπο να τον πορευθείς, να κάνεις την προσπάθεια. Όχι να ακούσεις μόνο θεωρητικά, αλλά να κάνεις μία πολύ φιλότιμη, ξαναλέω, μικρή προσπάθεια. Πολύ φιλότιμη, αλλά μικρή προσπάθεια. Να πλησιάσεις το Χριστό. Πώς? Έχεις αυτό που είπα στην αρχή και αυτό που είναι η αιτία όλων των φόρων που έγιναν στη γη. Αισθάνεσαι ότι ζηλεύεις. Κάνε ένα βήμα και πες. Βλέπω το χάος που βασιλεύει μέσα μου, γιατί γεννήθηκα μέσα στην κακία. Διψάω να κάνω ένα μικρό βηματάκι, έχω τη μεγάλη επιθυμία, Χριστέ μου. Έλα, ειλικρινά έλα, όχι υποκριτικά, ειλικρινά έλα, θέλω να έρθω μαζί σου. Βγάλε μου όμως, Κύριε, λίγο τη ρίζα από εκείνη την κακία. Λίγο. Ένα διάστημα χρόνου, μικρό ή λίγο παραπέρα, θα αντιληφθείς την παρουσία του Κυρίου. Όμως κάνε έργο αυτό, όχι λόγο, κάνε το έργο. Για να ακουστεί μετά από τα χείλη τα δικά σου που έλεγες είναι αδύνατο, δεν μπορώ, θα ακουστεί από τα χείλη τα δικά σου μετά και θα πεις ζει ο Χριστός μέσα μου. Θα πεις και στον άλλον μετά, είχα λάθος δρόμο, έλεγα ότι δεν μπορούσα, έλα εγώ τον βρήκα τον Χριστό. Θα το βρεις άμα ψάξεις εδώ, όχι άμα ψάξεις στο Βασίλη, στον Τάσο, στον Κισταμάτη, στον άλλον, όχι, θα ψάξεις μέσα σου και θα πεις εγώ θέλω στη θέση αυτής της βρωμιάς που έχω να πεις εσύ να κάτσεις. Αλλά φιλότιμα, προσεκτικά, γιατί δεν είναι διαβάζω και μαθαίνω και είμαι χριστιανός. Είναι εργάζομαι εσωτερικά, λίγο και φτάνω στην κορυφή. Δεν περιμένω με μαγικό τρόπο να φτάσω στην κορυφή. Λέει, προσέξτε κάτι,
τα απλά πράγματα που μας φεύγουν απαρατήρητα. Ο Κύριος είναι έξω από το τάφο του Λαζάρου. Ένα γονάρι μεγάλο στον τάφο. Βγάλετε την πέτρα, λέει, από τη θύρα του μνημείου. Δεν μπορούσε να τη βγάλει ο Κύριος με το να πει φύγε. Θέλει να κουνήσουμε τα χεράκια μας λιγάκι. Λίγο τα χεράκια να τα κουνήσουμε. Και κάτι ακόμα. Χτες πότε ήτανε. Σήκω επάνω του, λέει το όνομα. Πάρε το κρεβάτι στα χέρια σου. Ήθελε και σε αυτόν να του δείξει τώρα ότι τη δύναμη που έχει χρησιμοποίησε την και ακολούθησε και σε εμένα. Δεν γίνεται, μα δεν γίνεται, μα δεν γίνεται αν δεν κουνήσουμε λίγο το βηματάκι μας φιλότιμα στην πνευματική ζωή. Φιλότιμα στην πνευματική ζωή. Λέει, εγώ θα το πω πρακτικά, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Όταν ο άλλος σου παραφέρεται και εσύ αντισταθείς, υπάρχει αποτέλεσμα? Όχι. Όταν ο άλλος σε προσβάλλει και εσύ κάνεις το ίδιο, υπάρχει αποτέλεσμα? Χειρότερα η κατάσταση. Όταν όμως σκύψεις το κεφάλι κάτω, ο άλλος αμέσως μπήκε σε σκέψη, δεν του φέρθηκα καλά. Αυτός δεν μίλησε καθόλου που είχε δίκιο. Η πνευματική ζωή και ο παράδεισος μπαίνει στην πρακτική ζωή της ημέρας. Στην πρακτική ζωή της ημέρας. Ο άλλος που είναι απέναντί μας κοιτάει να πάρει από μας στην πρακτική ζωή. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αυτό τώρα να καταδικάζω τον εαυτό μου εκ των προτέρων. Το κουτί είναι εκεί, όλοι δίνουν ελεημοσύνη, εγώ έχω 2 λεπτά σαν τη χείρα, θα τα δώσω. Προσέξτε, δεν νομίζω ότι η χείρα που έδωσα τα 2 λεπτά έκανε το έργο αυτό μόνο αυτή τη στιγμή. Ήταν μαθημένο το χέρι να απλώνεται. Άμα είναι το χέρι δεν έχει μάθει, δεν απλώνεται. Και στα εκατομμύρια που έχει, δεν απλώνεται. Όχι απλώνεται, έχει μάθει να δίνει. Να δίνει. Όχι να απλώνεται. Να απλώνεται, να δίνει. Εντάξει, να δίνει, σωστά. Σωστά, να δίνει. Λοιπόν, και τούτο ακόμα, μπορούμε να γνωρίσουμε την καρδιά του αρουνού? Όχι. Τη χαρά που έχει αυτός που έχει 2 λεπτά και τα δίνει και δεν έχει άλλα, μπορούμε να το καταλάβουμε ή το πράγμα? Δεν το καταλάβουμε. Α, μπράβο. Μούγκα. Έχουμε πανχειρημική αναισθησία. Μούγκα. Λοιπόν. Μισό μας θέλουμε, δίνουμε, άμα όχι ότι μας περισσεύουν. Περισσεύουνε. Οι άλλοι δεν έχουν ούτε να φάνε. Δεν έχουν ούτε να φάνε. Δεν υπάρχει περισσεύον. Αυτοί δίνουν. Αυτοί που έχουν τα πολλά δεν δίνουν. Δεν δίνουν. Περιπτώσεις. Δεν μας νοιάζει τι θα κάνει αυτός που έχει τα πολλά. Είπαμε, λες, θέλεις να καταλάβεις ότι μπαίνει ο Χριστός μέσα. Κάνε ένα μικρό βηματάκι φιλότιμα και θα νιώσει την παρουσία του Χριστού μέσα. Διαφορετικά ποτέ δεν θα κατάλαβε. Αυτή είναι η. Και τώρα πάμε παραπέρα για να δώσουμε την τελική απάντηση. Οι μάρτυρες όλων των εποχών έχησαν, είπαμε, πρόθυμα το αίμα τους.
δεν το έχησαν μία φορά την ώρα που τους κάλεσαν να θυσιαστούν για τον Χριστό. Αλλά προσπαθούν, έκανε εκπαίδευση, η εκπαίδευση ισόβια για να φτάσουν στο σημείο αυτό. Δεν φτάνει να γίνεις τελειότητα τεχνίτου σε μια στιγμή χρόνου. Περνάνε χρόνια πολλά για να φτάσεις σε ένα σημείο που να πεις κάτι έκανα. Και εδώ οι μάρτυρες όλων των εποχών πάλευαν μια ζωή με τον εαυτό τους και έτσι στο σημείο τους χαριτώσε Θεός και να πούμε χαιρόμαστε που στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού χύνουμε το αίμα μας. Εύχομαι όλοι αυτοί οι Άγιοι, οι προφήτες, οι δίκαιοι και με κεφαλαία γράμματα το αίμα του δικαίου Ιησού να μας οδηγήσει στην Ανάσταση που θα είναι το μεγάλο πανηγύρι της αιωνίης ζωής. Αμήν. Λοιπόν, θα μου δώσεις 5 λεπτά για όλα αυτά που είπες. Πολύ σωστά τα τοποθέτησες πνευματικά και για την αλήθεια του Χριστού που εσταυρώθηκε. Τι όμως δεν θέλω να μου πεις, ο Ηρώδης γιατί έφαγε τα 14.000 παιδιά. Είπες ότι μαζί στα 14 θα ήταν και ο Χριστός. Ναι. Να που δεν ήταν. Δεν έπρεπε να ήταν. Λοιπόν, να που δεν ήταν. Δεν ήταν. Γιατί το έκανε αυτός. Το έκανε από πλευράς εξουσίας ή όχι. Ποιος. Ο Ηρώδης. Για μην του φάτε την εξουσία. Αυτό λέει. Καθίστε, θα καθίστε μην. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Λοιπόν. Εσύ ξέρεις την απάντηση. Όχι, θέλω να μου την πεις. Αλλά θα περιμένεις να πω κι άλλο. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε, μη βιάζεις. Άντε, μπράβο, πες. Τώρα, προχωράμε και είπαμε για την εξουσία γίνονται όλα και για το συμφέρον. Όσοι άνθρωποι είπαν, εκτός από αυτά, είπαν για την αλήθεια όπως είπε ο Χριστός, κατεδικάστηκαν στα... Αλλά η εξουσία θέλει τα δικά της παιχνίδια και τα δικά της συμφέροντα. Έχεις δει εσύ κανέναν από τους πολιτικούς αυτά που λένε στον μπαλκόνι να τα κάνουν όταν βγουν στην ηλεκτρική καρέκλα? Πού δεις. Πολιτικοί γενικά. Υπουργοί, πρωθυπουργοί, δημάρχοι, όλοι, δεν βγάζεις κανένα. Πού δεν θα λήξει τώρα αυτό. Είναι έξω από το θέμα αυτό. Όχι, δεν είναι. Εντελώς έξω. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι όσο ήταν και δεν είχαν εξουσία, τι κάνανε. Κάνανε και λέγαμε ότι ο Χριστός, ο Αδάμ ο Κώστας είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Μόλις έγινε εξουσία, άλλαξε συμπεριφορά, άλλαξε τα πάντα. Λοιπόν, ο εγωισμός ένα που είπες, οι εξουσίες και τα συμφέροντα χύουν το αίμα αυτό που είπες. Βασανίζει ο κόσμος. Λοιπόν, μην αφισβητείς για όλα αυτά. Όχι καθόλου, εγώ θέλω όμως το θέμα μου δεν είναι εκεί. Εδώ όμως, εσύ σωστά τοποθέτησες το θέμα πνευματικά, διότι όπως είπες και για το Παΐσιο που λέει όλα αυτά, δεν θέλουμε να κάνουμε το βηματάκι. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν ξέρω. Δεν το ξανακούσω όλη μια φορά. Δεν θέλουμε να κάνουμε το βήμα που είπες. Πώς το λέω. Εάν αμφισβητείτε εσείς πέστε. Δεν θέλουμε. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό και το κάνω. Εντάξει, τώρα μιλάς για ποσοστό μικρό. Γιατί είναι και άλλη σαν και σήμερα που σε εγώ μιλάω για είναι και ο Ευάγγελος, είναι για το άκουναντις, μιλάω για το μεγάλο. Δεν υπάρχει. Το μεγάλο ποσοστό, άσως την πάντα. Α, το μικρό θα το κοιτάξω. Μιλάει για μικρό ποσοστό μιλάει, δεν μιλάει για μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, από το μικρό κάτω. Προτού γίνει πάρει την εξουσία ο Α, προτού πάρει την εξουσία ο Α, τι έκανε. Τι έκανε. Ξέρω εγώ τι έκανε.
και το δεχόταν για να πάρει την εξουσία. Το πρόβλημα είναι ότι έταζε ψέματα πράγματα. Καλά, ασφαλώς. Δεν πίστευε στον Χριστό. Για έναν όμορφο καλό. Δεν πίστευε στην αλήθεια. Γιατί άμα είχε στην αλήθεια, δεν θα γινόταν ότι θα έπαιρνε την εξουσία. Μανάτα. Δεν θα γινόταν αυτό που έγινε. Λοιπόν. Αν έλεγε την αλήθεια. Λοιπόν, είναι αντίχρηστη. Τα πιάζω στο όλα τα ψέματα και τον πάρουν για τον Ισβάνο. Βασίλη, το θέμα μας είναι τι κάνουν αυτοί που πάρουν την εξουσία. Αυτό το θέμα μας. Αθεφέ, το θέμα είναι τούτο. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Όχι δεν μπορούμε. Άλλο κύριο. Όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Γιατί όχι, δεν πιστεύουμε. Όλοι. Όχι όλοι. Δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση. Είπαμε έτσι, όχι όλοι. Εγώ. Καθένας πώς το έχει τοποθετήσει στην ψυχή σου, στην καρδιά του. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι. Όχι, δεν είμαστε όλοι έτσι. Πώς είμαστε όλοι. Αυτό έλειψε. Μην το λες αυτό γιατί πας στον εγωισμό. Άγιος Θεός. Πάτε λοιπόν να ευχαριστείτε το όνομά σου, ευχαριστείτε το βασιλείο σου, ευχαριστείτε το όνομά σου, όσο ουρανών και τη γη, τον άρθρο λοιπόν των επίρουσεων, όσο ημί σήμερα και κάθε στιγμή τα αφιλήματα λοιπόν, όσο και εμεί αφήνουμε τι αφιλέτε λοιπόν, εμεί ενέχει εμά και λοιπόν, αλλά εμεί εμά από το πονηρό. Χριστό ανέστη και πλέον, θανάτου και της έντης μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη νευρών, θανάτου, θάνατο, μαπίσας και της έντης μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Αυτό κάνω να πάμε. Διέχομαι κι άλλοι. Μόνο που το θέμα δεν είναι αυτό, μην περισσότερο. Πάμε. 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 Πάμε.